Σας έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι πολιτισμός δεν είναι μόνο το θέατρο ή η μουσική ή τα εικαστικά. Πολιτισμός είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο περνάμε την καθημερινότητά μας και γι' αυτό θα έλεγα ότι πολλές φορές θυμίζουμε μια απολύτιστη, συγχωρέστε μου τη λέξη, χώρα όταν μπαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και λέγοντας καλημέρα δεν σου απαντούν καλημέρα αλλά μου γκρίζουν, αυτό ακριβώς δείχνει ένα επίπεδο πολιτισμού, οπότε δεν μου λέει και κάτι αν αυτός ο συγκεκριμένος υπάλληλος που έχει μου γκρίσει το βράδυ πάει να δει μια θεατρική παράσταση. Και επειδή όλα λοιπόν είναι πολιτισμός και πολιτισμός είναι και το ίδιο μας το σώμα εν πολλής, σήμερα έχω μια συζήτηση, θα μου την επιτρέψετε και νομίζω ότι θα την απολαύσετε κι εσείς. Θα μιλήσουμε για τον Μάρτιν Μπρόφμαν. Θα μιλήσουμε για έναν διάσημο θεραπευτή που πίστευε ότι η ανθρώπινη δύναμη μπορεί να πετύχει τα πάντα. Και εδώ εκπρόσωπός του στην Ελλάδα είναι η κυρία Βάσο Σωτηρίου, την οποία έχω τη χαρά να φιλοξενώ και καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Τι κάνετε, κυρία Σωτηρίου, πώς είστε? Καλησπέρα, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Mm-hmm. Μάλλον ασχοληθήκατε πολύ με τον Μπρόφμαν, γι' αυτό τα έχετε καταφέρει εσείς και μου λέτε τώρα μια χαρά. Δεν μπορούμε να το πούμε όλοι. Από το 2010 ασχολούμαι με τον Μάρτιν Μπρόφμαν. Εξαιρετική ενασχόληση. Μπορώ να πω ότι πράγματι με βοήθησε πολύ στο να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για μένα. Πώς τον βρήκατε? Τον βρήκα ή με βρήκε όταν το 2010 που εργαζόμουν τότε στις εκδόσεις Διόπτρα ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων εκεί, εκδώσαμε το βιβλίο του «Το όλα μπορούν να θεραπευτούν». Ο εκδότης, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, είχε παρακολουθήσει ένα σεμινάριό του στην Αγγλία και ήρθε ενθουσιασμένος πίσω στην Ελλάδα λέγοντας ότι είδε θαύματα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του, ανθρώπους να πετάνε τα γυαλιά τους, τα γυαλιά μοιοπίας ή πρεσβειοπίας, ανθρώπους που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ξαφνικά να μπορούν να περπατάνε. Ακούγεται τώρα όλο αυτό, ακούγεται, θέλω να χρησιμοποιήσω με προσοχή τη λέξη, με τρομάζει κιόλας λίγο έτσι, δηλαδή με κάνει καχύποπτη μάλλον, σας δίνω μία πάσα. Ναι, ακούγεται κομπιανήτικο, έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοια περιστατικά, αλλά επειδή και η ίδια είχα την εμπειρία όλων αυτών των σεμιναρίων, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν το σεμινάριο του Μάρτιν Μπρόφμαν έχουν τεράστια βελτίωση στην υγεία τους. Γιατί, κυρία Αρβενιντοπούλου, αν το εξ αρχής να σας πω ότι τα περισσότερα που το δέχεται και η σύγχρονη ιατρική, τα περισσότερα σωματικά προβλήματα είναι ψυχοσωματικά. Πια το 90% των σωματικών προβλημάτων οφείλονται σε κάποια ψυχολογική αιτία. Με αποτέλεσμα, όταν μπορείς να διορθώσεις την ψυχική αιτία και να βρεις ποιο κομμάτι του σώματος είναι αυτό που έχει μπλοκαριστεί και γιατί, τότε να μπορείς να αποκαταστήσεις την υγεία του σώματος. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και άρα αυτό είναι που εγώ βλέπω στα σεμινάρια που διοργανώνω. Δηλαδή έρχεται κάποιος με πρόβλημα στο στομάχι, έρχεται κάποιος με πρόβλημα στο χέρι, δεν μπορεί, ξέρετε αυτή τη σύγχρονη ασθένεια σε όλους. Τενοντίτιδα. Μπράβο, σε όλους τους χρησιμοποιούν πια υπολογιστές πάρα πολύ. Σωστά. Δεν μπορώ να το κρύψω ότι αυτοί οι άνθρωποι θεραπεύονται. Δεν μπορώ να το πω ούτε πιο μαλακά, αλλά ούτε και να κάνω τα στραβά μάτια. Να σας πω, έτσι ακούγεται παρακινδυνευμένο. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί είναι... γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάπου στον κόσμο που είναι και αυτοί θεραπευτές. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτούς? Έχουν έρθει πολύ κοντά στο θείο, έχουν καταφέρει μέσα από μία ενδοσκόπηση και πολύ δυνατή στήριξη του ψυχολογικού του συστήματος να επικοινωνήσουν με μια άλλη διάσταση και τα καταφέρνουν? Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που πατάω πολύ γερά στα πόδια μου και δεν πιστεύω σε διάφορες θεωρίες και φιλοσοφίες και οποιαδήποτε καινούρια μόδα βγει, θέλω αυτό που θα δω, αυτό που μου υπόσχεται κάποιος ή αυτό που διαβάζω σε ένα βιβλίο, να μπορώ να το δω με τα ίδια μου τα μάτια να πραγματοποιείται. Ναι. Δεν θα σας μιλήσω για τους άλλους θεραπευτές και για το τι έχουν καταφέρει εκείνοι και ποια θεία δύναμη είναι αυτή που τους καθοδηγεί. Mm-hmm. Θα σας μιλήσω μόνο για τον Μάρτιν Μπρόφμαν, ο οποίος είχε ο ίδιος μια πολύ δυνατή εμπειρία. Δηλαδή, ο ίδιος ανέπτυξε καρκίνο στο μυαλό των οστών σε ηλικία 33 ετών. Οι γιατροί του δώσαν διορία μόνο 2 μήνες. Του ανοίξαν πίσω στο λαιμό για να του αφαιρέσουν τον όγκο
που δεν γινόταν, τον ανοίξαν και τον κλείσαν και θυμάμαι σαν τώρα δά το σημάδι του από την εγχείρηση να μου το δείχνει. Οπότε του είχαν πει ότι έχεις 2 μήνες προθεσμία ζωής, εκτός και αν βήξεις ή φτερνιστείς που ο θάνατός σου μπορεί να είναι ακαριαίος. Οπότε σε εκείνο το σημείο της ζωής του ο Μπρόφμαν λέει «Οκ, μου τελειώνει η ζωή, οπότε ας απολαύσω ό,τι μου απομένει». Πηγαίνει λοιπόν σε ένα κέντρο διαλογισμού, σε ένα κέντρο εναλλακτικό να περάσει τις τελευταίες του μέρες, μέχρι που συναντάει κάποιο δάσκαλο του Ζεν και του λέει «Ο καρκίνος δημιουργείται μέσα σου. Έτσι όπως μπορεί, τον έχεις δημιουργήσει, έτσι μπορείς να τον πετάξεις». Εκείνη τη στιγμή ο Μπρόφμαν καταλαβαίνει ότι μάλλον έχει δίκιο, γιατί είχε καταλάβει ότι στη ζωή του ήταν πολύ δυστυχισμένος. Είχε ένα γάμο ο οποίος δεν πήγαινε καλά, είχε πρόβλημα με τις κόρες του και επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, συνειδητοποίησε ότι ανέπτυξε ένα καρκίνο για να φύγει από τη ζωή που του φαινόταν πολύ πιο εύκολο σαν λύση αυτό να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Και έτσι αρχίζει και ψάχνει τις αρχές που ένα σώμα νοσεί. Αρχίζει και ψάχνει τα ενεργειακά κέντρα του σώματος, καταλαβαίνει ότι το σώμα είναι μια ενέργεια και όταν τα συνειδητοποιεί όλα αυτά, τα βάζει σε εφαρμογή στον εαυτό του με αποτέλεσμα να ξεφορτωθεί τον καρκίνο. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλε σε ένα βιβλίο για να μπορούν άνθρωποι να θεραπευτούν μόνοι τους, μιας και ίδιος δεν θα μπορούσε χρονικά να επικοινωνήσει. Σωστά. Και όλο αυτό πια το βάλαμε σε ένα σεμινάριο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι μέσα από το ίδιο το σεμινάριο να θεραπεύονται. Αλλά και να μαθαίνουν να γίνονται θεραπευτές. Άρα, επιστρέφοντας στην ερώτησή σας, δεν είναι θέμα ότι ο Μπρόφμαν ήταν χαρισματικός, επικοινώνησε με έναν ανώτερο Θεό, το σύμπαν του έδωσε τις απαντήσεις. Δούλεψε από το δικό του παράδειγμα, από το δικό του εαυτό, εφάρμοσε κάποιες αρχές οι οποίες εξηγούνται και είναι πλήρως λογικές και αντικειμενικές. Αν κάποιος δηλαδή διαβάσει το βιβλίο ή παρακολουθήσει το σεμινάριο θα δει ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Είναι βήματα, 1, 2, 3, 4, 5 σου αποδεικνύεται μέσα από το σεμινάριο γιατί το σώμα σου είναι ενέργεια. Το καταλαβαίνεις πρώτη φορά γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα πια η ίαση του σώματος να είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και είναι αλήθεια. Όσο και αν σας ακούγεται υπερβολικό, που καταλαβαίνω ότι ακούγεται υπερβολικό, παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μειώσω την αλήθεια μου και να σας το παρουσιάσω ως κάτι άλλο. Και τώρα εσείς έχοντας όλη αυτή τη γνώση, κάνετε κάποια σεμινάρια τα οποία να φανταστώ ότι ταξιδεύετε στην Ελλάδα ή γίνονται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη πόλη. Γίνεται μόνο στην Ερέτρια, είναι ένα πενθήμερο σεμινάριο. Τώρα την επόμενη φορά θα το κάνουμε 23 με 27 Μαρτίου στην Ερέτρια για 5 μέρες. Εντάξει, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Έχει γίνει ήδη ένα σεμινάριο, έτσι. Έχουν γίνει πάρα πολλά σεμινάρια. Ωραία. Από το 2010. Κάνουμε 4 σεμινάρια το χρόνο. Ωραία. Οι άνθρωποι που έρχονται σε αυτά τα σεμινάρια είναι άνθρωποι που έχουν ήδη κάποια αρρώστια, είναι κυρίως γυναίκες, είναι πιο πολλοί άντρες. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το στατιστικό. Αν και δεν ξέρω την απάντηση. Νομίζω ότι την ξέρω. Την ξέρετε. Ναι, νομίζω. Αλλά... Εσείς θα την πείτε, κυρία Σωτηρίου. Περισσότερο ψάχνονται οι γυναίκες για τέτοια ζητήματα. Οι γυναίκες πρωτοστατούν. Και θα σας έλεγα ότι είναι 3 γυναίκες προς έναν άντρα. Αυτή είναι η αναλογία. Δεν έρχονται οι άνθρωποι που νοσούν. Σαφώς έχουμε τέτοια περιστατικά με ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο και που λένε «Ας ρίξω μια ματιά, μπορεί κάτι να γίνει». Γιατί και το πολύ σημαντικό σε αυτό το σεμινάριο είναι ότι δεν απαιτεί την πίστη σε αυτό. Δεν είναι θέμα αυτοποβολής, πρέπει να πιστέψω για να ιαθώ. Σου λέει ρίξε μια ματιά και να είσαι ανοιχτός και δες, θα θεραπευτείς. Αυτό ζητάμε από κάποιον. Οπότε οι συμμετέχοντες πράγματι μπορεί να είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ψάξουν τις απαντήσεις. Γιατί κρύωσα. Πώς μπορώ να είμαι καλύτερα, πώς μπορώ να έχω καλύτερη σχέση με το παιδί μου, πώς μπορώ να έχω μια καλύτερη οικογενειακή ζωή, πώς μπορώ να έχω αυθονία στα χρήματα. Μάλιστα. Τώρα το αυθονία στα χρήματα, εγώ θα συνιστούσα λοιπόν και το βιβλίο να πάει προς κυβερνητικά κλιμάκια. Μπας και βρούμε καμιά λύση, κυρία Σωτηρίου, γιατί δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο σε επίπεδο οικονομικών εγκεφάλων. Νομίζω ότι και δεν διακομωδώ καθόλου τον Μπρόκμαν αυτή τη στιγμή το σεμινάριο. Ναι. Απλώς προσπαθώ λίγο να χαμηλώσω έτσι τις δυσκολίες που περνάμε ως λαός. Λοιπόν, πείτε μου, θέλω κάτι τελευταίο.
Πού θα σας βρει ο κόσμος? Δεν θέλω να δώσουμε ένα τηλέφωνο βέβαια στον αέρα. Όχι. Δεν θα δώσουμε τηλέφωνο. Αν βάλει το όνομά μου στο Google Βάσο Σωτηρίου, θα του βγάλει και την ιστοσελίδα μου και τα σεμινάρια του Μπρόφμαν και όλες τις πληροφορίες. Με ένα και διπλό τα κινητά μου και το mail μου και όλα. Ωραία. Και αν κάποιος επίσης. Ωραία. Και αν κάποιος θέλει ακόμα να σας βρει και δεν σας βρίσκει, θα επικοινωνήσει με εμάς εδώ στο ραδιόφωνο πρακτορείο. Λοιπόν, ήθελα μία τελευταία ερώτηση και με αυτή να κλείσουμε. Εσείς αυτά τα χρόνια. Τα σχεδόν 6-5 ολόκληρα χρόνια. Έχετε δει κάτι να αλλάζει μαγικά στη δική σας ζωή, με πολλή δουλειά βέβαια, όπως επισημάνατε? Δεν επισήμανα εγώ για πολλή δουλειά. Δεν προϋποθέτει η αλλαγή πολλή δουλειά απαραίτητα. Και είναι καλό οι άνθρωποι να μην το έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να παλέψουν για τις αλλαγές ή θέλουν πολλή δουλειά οι αλλαγές. Γιατί αν περιμένουμε ότι θα θέλει πολλή δουλειά ή πρέπει να το παλέψουμε, θα γίνει τελικά μετά από πολλή δυσκολία. Για μένα λοιπόν, αλλάξαν πράγματα πολλά. Δηλαδή, θα σας πω ένα, ότι μέχρι το 2012 ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος και από το 2012 και μετά άλλαξα, είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, θα πηγαίνω σπουδαία στη δουλειά μου, έκανα ένα τεράστιο βήμα μέσα στην κρίση, πιστεύοντας στον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω. Σε σωματικό επίπεδο δεν μπορώ να σας πω ότι άλλαξαν πράγματα, γιατί δεν είχα κάποιο σωματικό πρόβλημα ίδια. Ναι. Οπότε δεν θα σας πω ότι άλλαξε η μοιοπία μου ή τώρα περπατάω καλύτερα. Είδα όμως πάρα πολλά πράγματα σε άλλους ανθρώπους σε σωματικό επίπεδο να αλλάζουν. Και στην προσωπική μου ζωή έμαθα, θα σας πω τη μεγάλη μου αλλαγή, έμαθα να αγαπάω πολύ τον εαυτό μου, να τον αγαπάω όπως του αξίζει, που πριν δεν το έκανα. Έμαθα να με εκτιμώ και έμαθα να αγαπάω τους άλλους ανεφόρων. Έμαθα τον πραγματικό ορισμό της αγάπης. Να αγαπάω χωρίς προσμονή. Μάλιστα. Που είναι από τα καλύτερα δώρα που μπορεί να έχω. Κυρία Βάσο Σωτηρίου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ τονωτική συζήτηση. Όσοι θέλετε να τη βρείτε, θα τη βρείτε στο διαδίκτυο ή θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Να είστε καλά. Σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Πολύ. Καλό βράδυ, κυρία Σωτηρίου.